ήταν μεγάλη παράληψη του Δημοτικού μας Συμβουλίου και της παράταξής μας ειδικότερα η μία απόψη του Αναγκαίου Φόρου Τιμής στον εκλειπώντα Θάνο Μικρούτσικο στην προηγούμενη συνεδρίασή μας. Ο Θάνος Μικρούτσικος, εκτός από εξαίρετους μουσικοσυνθέτης που συνέδεσε μουσική για τραγούδια και τραγούδια τα οποία επειδή απευθύνονται στο συλλογικό μας υποσυνείδητο κατέστησαν διαχρονικά και αγαπήθηκαν πολύ, ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος ως υπουργός υπέγραψε στα πλαίσια του Εθνικού Δικτύου Πόλεων τη δημιουργία στην πόλη μας του Διεθνούς Κέντρου Χορού, Δικεχό και του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού. Σημειώνει η κυρία Βίκη Μαραπηγούλου ως πρώτη καλλιτεχνική διευθύντρια στο μήνυμά της για τον Αδόκη το χαμό του. Με ενθουσιασμό και μεγάλη κοινωνοδορία συνένεσε στην πρόταση της πόλης να επικεντρωθεί στο χορό στην προσπάθειά του να ενισχύσει μέσα από το Εθνικό Δίκτυο Πόλεων την περιμετρική πολιτιστική πολιτική και να δημιουργήσει ένα Εθνικό Δίκτυο Πολιτισμού ενισχύοντας έτσι την περιφερειακή πολιτική που ακόμα στις μέρες μας παραμένει αναξιοποιητή. Αλλά και μέσα από το φεστιβάλ να βάλει την Ελλάδα στο διεθνή χάρτη του χορού. Με στήριξε με στένος στην επιμονή μου το φεστιβάλ Καλαμάτας να επικεντρωθεί στο σύγχρονο χορό. Δεν ξεχνώ την απίστευτη οξυδέρκειά του όταν συζητούσα μαζί του για τα προβλήματα που ξεφύτρωναν, φυσικό άλλωστε για ένα τόσο εσωτερικό θεσμό, και το γεγονός ότι χωρίς πολλά λόγια αντιλαμβανόταν τις καταστάσεις και την ταχύτητά του να δίνει άμεσα λύσεις. Τον ευγνωμονώ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε όταν ακόμα ούτε και εγώ ήξερα πού θα έβγαινε όλο αυτό. Πάντα δίπλα, ετοιμοπόλεμος, στα δύσκολα και όταν δεν ήταν πια υπουργός. Σήμερα, καθώς οδεύουμε στην διοργάνωση του 26ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, γνωρίζουμε τη σημαντική συνεισφορά του φεστιβάλ στα πολιτιστικά δρόμενα, τόσο της πόλης μας όσο και της χώρας μας. Και αντιλαμβανόμαστε τη συνεισφορά του στην διεθνή καταξίωση της Καλαμάτας ως πόλης του χορού και του πολιτισμού. Επομένως, ο Θάνος Μικρούτσικος, εκτός από τα διαχρονικά του τραγούδια, μέσω του Δικεχό και του φεστιβάλ, άφησε το στίγμα του στην πόλη της Καλαμάτας και αυτή οφείλει να τον τιμήσει. Προτείνουμε να διοργανώσει ο Δήμος μια εκδήλωση προς τιμή του στο Μέγαρο Χορού και να δοθεί το όνομά του σε κάποιο δρόμο της πόλης μας. Μια δεύτερη παρέμβαση. Η πειραματική σκηνή, η οποία έχει μια μεγάλη συνεισφορά στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης, ετοιμάζεται για να διοργανώσει το 4ο Φεστιβάλ Κουκουλοθεάτρου, Πανελλήνιο Φεστιβάλ Κουκουλοθεάτρου, με όραμα αυτό να γίνει διεθνές. Είναι εντυπωσιακό ότι όλο το χρονικό διάστημα προσμένει, προσδοκά τη βοήθεια του Δήμου. Σε ένα γράμμα το οποίο έστειλε κύριε Δήμαρχε και το οποίο έστειλε και στις δημοψηφίες, αναφέρει: από τον Νοέμβριο, μετά από το έτοιμά μας, υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για να μας στηρίξει. Επικοινώνησαν μαζί μας πολλές φορές τηλεφωνικά και μας πίεζαν φορτικά να τους πούμε πόσο μας στηρίζει ο Δήμος και η Περιφέρεια. Προσπαθήσαμε διακριτικά και επανειλημμένα να έρθουμε σε επαφή μαζί σας, να σας ενημερώσουμε γραπτός και να έχουμε μια συγκεκριμένη και σαφή απάντηση στο έτοιμά μας. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε μέχρι σήμερα να έχουμε κάποια συνάντηση μαζί σας με αποτέλεσμα να πάρουμε τελικά μια απάντηση αρνητική από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπήρξε αυτή η δυσκολία. Τέλος πάντων, το ερώτημα είναι: υπάρχει διάθεση από το Δήμο Καλαμάτας να στηρίξει το φεστιβάλ του Κουκουλοθεάτρου και αν ναι, γιατί η ολιγορία αυτή, η οποία τουλάχιστον από την πλευρά της πειραματικής σκηνής καταγγέλλεται. Και ένα τελευταίο. Είναι γνωστό, άλλωστε γράφτηκε και στο Θάρρος, ότι υπάρχει μια πρόσκληση 15 εκατομμυρίων προς τους Δήμους για την απόκτηση κοινόχρηστων χώρων. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι η Διευθύντρια Προγραμματισμού, η οποία είναι ενήμερη για όλα, θα σας έχει ενημερώσει, κύριε Δήμαρχε, για τις δυνατότητες που έχει η πόλη για το πρόγραμμα αυτό. Και η ερώτηση που η δικιά μου είναι, επειδή ζητούνται πάρα πολλά προαπαιτούμενα για να συμμετέχουμε σε αυτό, ή αν ο Δήμος έχει διάθεση να συμμετάξει σε αυτό, και αν δεύτερον έχει την οριμότητα, την τεχνική, την μελετητική οριμότητα, ώστε να μπορέσει να πάρει μια υψηλή βαθμολογία και ώστε να επιλεγεί για το πρόγραμμα αυτό.